δεν είναι μια, είναι επτά, είναι μα ούτε επτά, είναι χίλιες επτά, είναι καταστροφή, είναι μαρτύριο, είναι καμένη γη, είναι πληγές, είναι αν είναι επτά, είναι ναι, αυτές είναι. Το που μετράς τις λύπες, μετρά και τις χαρές. Πεθερές επτά, επτά παναθεμάτες. Πεθερές επτά, τρελή χαρά γεμάτες. Πεθερές επτά, το γιώκα στο τιμόνι και αυτές μπροστά. Έλσα! 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 Γιατί μου το κάνεις ρε Έλσα αυτό το πράγμα? Δεν υπάρχει λόγος να φωνάζεις. Άσα με ρε Έλσα, και να μου το έκανε αυτό κανένας άλλος, πάει στον διάβολο. Αλλά εσύ ρε Έλσα, ρε Έλσα, μαζί δεν ιδρύσαμε τις Αίγες? Βρε, μαζί δεν απορρίψαμε τη λίτσα διαμάντη? Το άσε με να φταίσεις και εγώ συγγνώμη να ζητάω, για να βρει η Ελληνίδα μια θέση στην κοινωνία. Και τώρα με πουλάς! Το κάνω για το καλό να σου! Να το βράσω μωρέ το καλό μου, πιο καλό μου! Τι θες ρε Ασπασία, επειδή είμαστε φίλες και σ' αγαπάω το κάνω! Ωραία φιλία μωρέ, να δώσω το καλύτερο ρεπορτάζ της καριέρας μου στον Αποστόλου! Στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μου! Δεν μου πάει καρδιά να σε στείλω στο Ιράκ, το καταλαβαίνεις? Γιατί ρε Έλσα, επειδή είμαι γυναίκα, εγώ δεν αλυσοδέθηκα σε ένα τάνκερ να πάω στο Βανκούβερ. Εγώ δεν πήγα με τη UNICEF στο Σουδάν. Εγώ δεν... Ασπασία, εδώ μιλάμε για πόλεμο. Για βομβαρδισμούς, για ελεύθερους σκοπευτές. Μα αυτό είναι για μένα το ιδανικό ρεπορτάζ. Δεν το καταλαβαίνεις? Εσύ καταλαβαίνεις ότι σε μάνα. Δεν μπορώ να σε στείλω κάπου που θα κινδυνεύσει η ζωή σου. Όπως το όλο, παιδιά σκυλιά δεν έχει, θα έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Άκουσα να σου πω, Έλσα. Με τη δικαιολογία ότι είμαι μάνα, έχασα το ρεπορτάζ στο Κόσοβο. Αλλά τότε η Μαργαρίτα ήταν μικρή, τώρα η Μαργαρίτα είναι κοντζά μουλάρα. Εγώ πρέπει να κοιτάξω την καριέρα μου. Η καριέρα σου είναι μια χαρά και χωρίς το Ιράκ. Το Ιράκ θα την απογειώσει. Ασπασία! Σε παρακαλώ, μωρέ, δεν μπορώ δηλαδή. Άμα δω τον Αποστόλη, τον ανταγωνιστή μου, να παίρνει το ρεπορτάζ, θα σκάσω, δεν με καταλαβαίνεις. Ρε Ασπασία μου, γιατί δεν με καταλαβαίνεις εσύ? Έλσα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Βρε, εμείς δεν λέγαμε ότι κανένας άντρας δεν μπορεί να κάνει καλύτερα τις δουλειές από εμάς? Το λέγαμε ή δεν το λέγαμε? Πες μου. Θα με αφήσεις να πάω? Θα προσέχεις? Στορκίζομαι. Και δεν θα κάνεις καμία από τις τρέλες σου? Μα καμία! Ελσάκι, δικό σου το Ιράκ. Αγάπη μου, Ελσάκι μου. Συγχαρητήρια για το Ιράκ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και στα δικά σου. Πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ για σένα. Ξέρω πόσο πολύ το ήθελες. Και εγώ λυπάμαι πάρα πολύ για σένα, γιατί και εγώ ξέρω πόσο πολύ το ήθελες και δεν το πήρες. Βέβαια, κοίταξε να δεις. Εγώ το είπα στην Έλσα. Α, λέω, ιδανικός για αυτό το ρεπορτάζ είναι ο Αποστόλου. Όχι, μου λέει, κανείς δεν μπορεί να το κάνει καλύτερα από σένα. Τι να έλεγα. Σε ευχαριστώ που με σκέφτηκες. Παρακαλώ, προς Θεού. Τι δηλαδή, επειδή μου έφαγες κάποτε το ρεπορτάζ για τις εκλογές της ΗΠΑ, εγώ θα στο κράταγα μανιάτικο? Όχι. Δεν στο έφαγα, Ασπασία. Ο αδερφός μου έχει παντρευτεί Αμερικάνα και τέλος πάντων ήταν πιο εύκολο για μένα. Ναι, καλά, τώρα δικαιολογίες είναι αυτές. Τέλος πάντων, ο Θεός πάντως είναι δίκαιος και ξέρει τη δουλειά του. Μου έφαγες εσύ το ρεπορτάζ στον ΗΠΑ, εγώ τώρα πάω στο Ιράκ. Δίκαια πράγματα. Ασπασία. Σε παρακαλώ, μπορείς να πας έξω γιατί έχω δουλειά. Κάνω έρευνα, εγώ σε πόλεμο πάω. Δεν πάω στο πανηγύρι, τον είπα. Σε παρακαλώ, δουλεύω. Εντάξει. Σ' αφήνω. Καλό ταξίδι, Ασπασία. Ευχαριστώ πολύ. Και να προσέχεις. Θα προσέχω. Μου φαίνεται απίστευτο που σε άφησε η Νονά να πας στο Ιράκ. Καταρχήν μην τη λες Νονά, αγάπη μου, Έλσα τη λένε τη γυναίκα. Αυτά είναι εκφράσεις για το σώμα του πατέρα σου. Και κατά δεύτερον, τι θα πάθω να πάω στο Ιράκ? Μα είναι επικίνδυνα, μαμά.
Μα να το καλύψω, Παόλο, ρεπορτάζ, δεν μπορώ να πολεμήσω. Ναι, αλλά εγώ ανησυχώ. Να μην ανησυχείς, καρδούλα μου, για τίποτα. Εσύ να ανησυχείς μόνο για τις σπουδές σου. Όσο θα λείπεις, θα πάω να μείνω στο σπίτι του μπαμπά. Στο σπίτι του μπαμπά, θα πάω να μείνεις. 20 χρονών γαϊδούρα και θα πάω να μείνεις στον μπαμπά σου, βρε αγάπη μου. Ναι, μαμά, στον μπαμπά. Δεν θέλω να γυρίζω στο σπίτι εδώ και να είμαι μόνη μου. Μα για όνομα του Θεού, δεν είσαι παιδί δικό μου, δεν είσαι μεγάλος εγώ. Πριν άλλες κοπέλες θα κάνουν νεκρά στην ηλικία σου να έχουν ένα σπίτι για πάρτι τους δικό τους. Θα πας στον μπαμπά σου, μωρέ. Αφού θέλω. Τι να σου πω, ρε αγάπη μου, τράβα να μείνεις στον μπαμπά σου, αλλά πρέπει να ξέρεις ένα πράγμα. Για μια γυναίκα, μωρό μου, το πιο σημαντικό πράγμα είναι η ανεξαρτησία πρώτα από τον πατέρα και έπειτα από τον σύζυγο. Ναι, καλά, μωμά, μην αρχίζεις, τα έχω ακούσει αυτά. Αγάπη μου, τα έχεις ακούσει, τα έχεις κάνει. Αυτή είναι η Ασπασία μας, λοιπόν. Μαχητική δημοσιογράφος, δυναμική γυναίκα, ανήπαντρη μητέρα και απέσια μαγείρισα. Όταν ήταν 18 χρονών, στο πρώτο έτος της νομικής, έμεινε έγκυος από ένα συμφοιτητή της στον Πάνο, τον οποίο δεν παντρεύτηκε για να μην μπει εμπόδιο στην καριέρα της. Αλλά κράτησε το παιδί και το μεγάλωσε μόνη της. Γενικά όλα μόνη της ήθελε να τα κάνει. Της άρεσε αυτό και της άρεσαν και τα δύσκολα. Σαν το Ιράκ καλή ώρα. Μόλις έμαθε για το Ιράκ, δεν την κράταγε τίποτα. Κυρίως γιατί ήθελε να μπει στο μάτι του συναδέλφου της, του Τάσου Αποστόλου. Δεν το σήκωνε, βλέπετε, ένας άντρας να πάρει τις καλύτερες ανταποκρίσεις, όπως δεν σήκωνε και η κόρη της που δεν της είχε μοιάσει ούτε στην ανεξαρτησία, ούτε στα φεμινιστικά ιδεώδη. Είχε μάθει, βλέπετε, από μικρή να τα κάνει όλα μόνη της, να στηρίζεται στα πόδια της, να αγωνίζεται. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, εμένα πολύ κουραστικό μου φαίνεται αυτό, ε. Τι το ήθελες τώρα το Ιράκ, Ασπασία? Πάνω, δουλειά σου. Και αυτό δουλειά μου είναι. Πού πας να μπλέξεις τώρα? Κοίταξε, Πάνω, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι ίδιοι, έτσι. Εσύ είσαι μια χαρά στο γραφιάκι σου με τις μινισούλες σου, με τις αγωγούλες σου. Εγώ θέλω αδρεναλίνη για να ζήσω. Ναι. Και η κόρη μας θέλει τη μητέρα της. Και θα την έχει. Ασπασία, αν πάθεις κάτι. Καλή, μη γρουσουζεύεις, τίποτα δεν θα πάθω. Ασπασία. Έλα, σε παρακαλώ τώρα, με έχεις πρίξει, άσε με να κάνω τη δουλειά μου. Θέλω να προσέχεις. Θα προσέχω, ρε Πάνω, άσε με να συγκεντρωθώ. Εντάξει. Δεν σε πειράζει που θα έρθει η Μαργαρίτα να μείνει σε μένα? Κοίταξε να δεις, με πειράζει. Σε αυτή την ηλικία θα ήθελα να σταθεί στα πόδια της. 20 χρονών είναι το παιδί. Εγώ στην ηλικία της δούλευα στην εφημερίδα. Το παιδί ήταν 2 χρονών, το είχα στο καροτσάκι και ήμουνα και μόνη μου. Αυτό το τελευταίο επειδή το επέλεξες. Δεν έχει σημασία, το αποτέλεσμα μετράει. Αν είχαμε παντρευτεί τότε, τώρα τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά. Ωχ, μωρέ, μια χαρά είμαστε και για μας και για τη Μαργαρίτα. Καλά, ρε παιδάκι μου, δεν κουράστηκες να τα κάνεις όλα μόνη σου μια ζωή? Κουράστηκα, Πάνω, αλλά δεν υπάρχει άλλος δρόμος για τη γυναίκα που θέλει να κάνει τη διαφορά. Τι να σου πω, Ασπασία. Δικιά σου είναι η ζωή. Εσύ ξέρεις καλύτερα. Αλλά θα ήθελα μόνο για μια φορά να σε δω να στερίζεσαι και σε κάποιον άλλον. Να μάθεις να ζητάς ένα χέρι βοηθείας και να μην τα κάνεις όλα μόνη σου. Δεν γίνεται σε αυτή τη ζωή, στην άλλη. Στην άλλη ζωή έχω μιλήσει με τους από πάνω, θα είμαι πριγκίπισσα. Δεν είμαστε σε καλή μεριά. Μια χαρά είμαστε. Όχι. Από το. Είμαστε κοντά εδώ πέρα. Πάμε από την άλλη. Είμαστε μια χαρά εδώ πέρα. Είμαστε στο επίκεντρο των γεγονότων. Στην καρδιά και θα μας παίρνει το γυαλί απευθείας. Έλα. Ποια καρδιά θα μας φάνε λάγανο εδώ πέρα? Εδώ θα κάτσουμε. Ρε, αν δεν σκέφτεσαι εσένα, σκέψου τουλάχιστον εμένα. Θα με κλαίει η μανούλα μου. Σταμάτα να φλιαρείς και τράβαξε. Εκεί να έχουμε ωραία πλάνα. Τράβα. Κερατό μου με σένα που έχω μπλέξει τόσα χρόνια. Αγύριστο κεφάλι. Περίμενε. Έλα. Πάμε. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Από την πολύπαθη Μαγδάτη, Ασπασία Ιωάννου. Αυτή τη στιγμή συμβαίνουν, βλέπετε γύρω μας τι συμβαίνει. Αν υπάρχουν μικρά παιδιά στους δείκτες, καλό είναι να τα απομακρύνετε. Δεν χρειάζεται να πληγωθεί μια ευαίσθητη ψυχή με αυτά εδώ τα έκτροπα που συμβαίνουν. Λίωνε με το μελό. Σκάσε να κάνω τη δουλειά μου. Βρισκόμαστε στο κέντρο της Βαγδάτης και οι Αμερικάνοι βομβαρδίζουν ανελέητα. Ανελέητα, λέω, και αυτή τη στιγμή, όπως βλέπετε, τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Βλέπετε εικόνες φρίκης και απόγνωσης, κυρίες και κύριοι. Αχ! Στα έλεγα, ρε γαμώ, το να πω ότι δεν στα έλεγα. Σπασία, Σπασία. Έλα ρε κορίτσι μου, κοψοχόλιας, έλα σε παρακαλώ. Εδώ είμαι, εδώ είμαι κορίτσι μου, είσαι καλά? Γιάννη, εσύ είσαι καλά? Καλά είμαι εγώ.
Εσύ αυγουριάστηκες, πες μου, πώς είσαι καλά. Γιάννη, τι έπαθες? Τυχώς που τα χτύπησε το κεφάλι, πονάς πουθενά αλλού. Αμάν, τι έκανα η κακούργα, τι έκανα, εγώ φταίω, Γιάννη μου, εγώ. Έλα, κορίτσι μου, μην κάνεις έτσι, μην κάνεις έτσι, σε παρακαλώ. Γιάννη μου, έχασες τη φωνούλα σου, αγόρι μου. Τι λες ρε παιδάκι μου, ποια φωνούλα μου, που χτύπησε το κεφάλι τελικά. Έλα. Σταματήσαν οι βομβαρδισμοί. Τι λες παιδάκι μου, δεν ακούς το χαμό που γίνεται? Ασπασία. Έχει γούστο. Ασπασία. Ωραία μου το Γιάννη, έλα, έλα τώρα που σταμάτησαν οι βομβαρδισμοί. Έλα πάμε να σε πάω σε ένα γιατρό, Γιαννάκη μου. Έχασες τη φωνούλα σου. Από το σοκ θα είναι, έλα να σε πάω. Εγώ, όλοι θα σε... Όλοι θα κάνουμε το πάνω, αλλά πιο πολύ εγώ, γιατί εγώ ευθύνομαι. Δεν έχασα εγώ τη φωνή μου, Ασπασία. Πάμε, πάμε, Γιάννη. Τι εννοεί κουφάθηκα? Δεν μπορεί να κουφάθηκα. Μη φωνάζεις. Γιάννη, σου μιλάω, μ' ακούς? Κι εγώ και όλη η Βαγδάτη, ήσου που σου φωναγλού. Γιάννη, σε παρακαλώ, μίλα δυνατά. Περίμενε να διώξω τον γιατρό. Thank you very much. I really appreciate it. You are welcome. I hope everything will turn out fine for the lady. Remember to speak loud and clear to her. She will be able to hear a little, but not much, I'm afraid. Good night. Δεν μου λες, τι διάολο σου λέει αυτός. Δεν πιστεύω να φέρεις Αμερικάνο να με εξετάσει. Όχι, μην ανησυχείς. Πάντως, τους βρεις μια ζωή τους Αμερικάνους, αλλά από βόμβα τους το έπαθες. Σε εκδικήθηκαν μια και καλή. Τι? Τίποτα. Ρε μπλέξιμο. Γιάννη, δεν ακούω τίποτα. Ναι, το ξέρουμε αυτό. Πάντως να σου πω κάτι, μια χαρά είμαι, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ασπασία, έπαθες διάτρηση τυμπάνου. Δεν ξέρω τι λες, πάντως είναι κάτι προσωρινό. Μα θα πάμε σε καλό γιατρό, θα αποκατασταθεί η βλάβη. Και αυτό δεν θα διαρρεύσει πουθενά, ε. Τι είναι ως διαρρεύσει πουθενά, δεν μπορεί να μείνει κρυφό κάτι τέτοιο. Θα μαθευτεί, θες δεν θες. Κοίταξε, εάν εσύ δεν μιλήσεις θα μείνει κρυφό. Εάν μιλήσεις θα γίνει τούμπανο. Σαν το τρίπιο σου. Ποιο? Το τούμπανο. Ε! 6 και 1, 7. Πάνω σε παρακαλώ, δεν είναι ώρα για πανικούς. Έλισσα, τι μου λες, το είδες με τα ίδια σου τα μάτια. Έπεσε κάτω όταν έσκασε η βόμβα. Το είδα. Ο Γιάννης όμως τηλεφώνησε πως είναι και οι δυο τους μια χαρά. Ναι, αλλά γιατί δεν τηλεφωνεί Ασπασία? Σταμάτα, σε παρακαλώ, τρομάζεις τη Μαργαρίτα. Μωρό μου, μην κλαις, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Μη μου δίνεις σημασία, δεν έχει πάθει τίποτα η μαμά, έλα. Έχει πάθει, το ξέρω εγώ, έχει πάθει. Εμένα με παίρνει 2 φορές την ημέρα από το Ιράκ πριν πέσει η βόμβα και τώρα τίποτα δεν με παίρνει. Τι έγινε, Έλσα? Μόλις το είδα και ήρθα τρέχοντας. Με έφερε ένα ψυχός μου με τη μηχανή. Είναι καλά, έχεις κανένα νέο? Καλά, Τάσο μου. Πήρε ο Γιάννης τηλέφωνο. Είναι μια χαρά και οι δύο. Μπράβο, ρε, δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Η Μαργαρίτα, η κόρη της Ασπασίας. Και από εδώ ο πατέρας της Μαργαρίτας. Ανησυχούν λιγάκι γιατί δεν έχουν μιλήσει με την Ασπασία ακόμα. Χαίρομαι πολύ. Τόσο Αποστόλου. Κρίμα βέβαια που γνωριζόμαστε κάτω από αυτές τις συνθήκες, ε. Πάντα ήθελα να γνωρίσω τον ήρωα που παντρεύτηκε την Ασπασία. Α, δεν είμαστε παντρεμένοι. Δεν παντρευθήκαμε ποτέ. Συγγνώμη, δεν το ήξερα. Δεν πειράζει. Το θέμα μας είναι τώρα γιατί δεν επικοινωνεί Ασπασία. Α, ούτε με το κανάλι. Έλσα. Μας μίλησε μόνο ο Γιάννης στο τηλέφωνο. Α, ναι. Εντάξει, μωρέ, τώρα μην ανησυχείτε, μωρέ. Την ξέρετε την Ασπασία. Άμα μπλέξει εκεί με το ρεπορτάζ. Είναι. Please don't cry. I'm sure your mom is fine. Thanks. Ο γιος του αδελφού σου? Ναι, ο Τόνι. Ήρθε για εκπαίδευση στην Αμερικάνικη πρεσβεία. Θα το φιλοξενήσω 2-3 μήνες. Γλυκό παιδί, ε. Και πέδαρος, έτσι. Βέβαια, τώρα τα ελληνικά του δεν είναι και τόσο πολύ καλά, αλλά μαθαίνει γρήγορα. Λοιπόν, Έλσα, τι μπορώ να κάνω εγώ για την Ασπασία? Να φύγω για το Ιράκ? Όχι, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Ο Γιάννης είπε ότι σε 5 μέρες θα είναι εδώ. Η Ασπασία λέει επιμένει να κάνει κι άλλο ρεπορτάζ για τις γυναίκες του Ιράκ. Εντάξει, ρε παιδιά, άρα τότε είναι καλά. Τι ανησυχείτε? Γιατί δεν τηλεφωνεί όμως? Θα τηλεφωνήσει πάνω μου, δεν μπορεί. Απλά ίσως έχει μπλέξει με την ανταπόκριση και όλα αυτά. Την ξέρεις. Έλσα, δεν λέω να πάρει εμένα. Το παιδί όμως. Α, είσαι τρελή. Μα αυτό σου λέω κι εγώ, στα λόγια μου έρχεσαι. Τρελή, λέω, Ασπασία, τρελή! Πώς θα το κρατήσεις κρυφό από την κόρη σου? Από την κόρη μου, κοίταξε να δεις. Δεν θέλω να την ανησυχήσω χωρίς λόγο. Χωρίς λόγο το λες αυτό? Λοιπόν, κοίτα, εγώ πιστεύω ότι αυτό που συμβαίνει είναι κάτι προσωρινό και θα περάσει. Και θέλω να με βοηθήσεις, εντάξει? Προσωρινό δεν είναι, αλλά μπορώ να κάνω κι αλλιώς. Λοιπόν, άκου.
Ακού τώρα, εγώ θα πάρω τηλέφωνο στην Αθήνα. Εσύ θέλω να ακούσω από την άλλη γραμμή και να με συντονίζεις να μην κάνω καμιά βλακεία, εντάξει? Άιτε, πάρε. Ο Θεός βοηθός. Παίρνω. Τι κάνει τώρα, καλή? Παρακαλώ. Καλή, αλλά δεν το σηκώνει κανείς. Μαμά, εσύ είσαι? Μαργαρίτα, αγάπη μου, τι κάνεις? Πού είσαι, γιατί δεν έχεις πάρει τόσο καιρό? Έχουμε τρελαθεί από την αγωνία μας. Μπράβο, αγαπούλα μου, μπράβο σου, ναι, έτσι είναι, όπως τα λες. Κοίταξε, αγάπη μου, πρέπει όμως να σε αφήσω, γιατί εδώ δεν ακούγεσαι καλά, οι γραμμές είναι χάλια. Εγώ σ' ακούω μια χαρά. Πότε θα έρθεις, είσαι καλά? Σε 4 μέρες, αγάπη μου, θα γυρίσουμε πίσω. Εντάξει, εγώ εδώ είμαι μια χαρά. Τι μια χαρά, βρε μαμά, μέχρι εδώ ακούγονται οι βόμβες. Και είμαστε σε ένα μέρος πάρα πολύ ωραίο, ήσυχο. Πες το και στον παπά σου να μην ανησυχείτε καθόλου, εντάξει, καρδούλα μου? Σ' αφήνω, σ' αφήνω, γεια. Γεια. Πω πω, Γιάννη, δεν ακούγα τίποτα. Πώς να ακούς, ρε Ασπασία, αφού είσαι κουφή? Τι θα κάνω, αν έχει δίκιο αυτός ο Κομπογιαννίτης ο γιατρός, ότι με κουφί, τι θα κάνω, πες μου. Έχεις ακόμα αμφιβολία? Πάει η καριέρα μου, πάει η ζωή μου, πάνε όλα, όλα πάνε. Καλά, υπερβάλλεις. Αμά, τι θα κάνω, τι θα κάνω. Κοίταξε να δεις, δεν θα το βάλω κάτω, δεν θα το βάλω κάτω. Θα γυρίσουμε στην Αθήνα, δεν θα με πάρουν εμένα από κάτω οι Αμερικάνοι και θα το παλέψω. Μόλις φτάσω στην Αθήνα, θα το παλέψω, θα το πάρω από πάνω. Θέλω όμως να μου σταθείς και να με βοηθήσεις. Α, εγώ θα την πληρώσω την ύφη, έτσι? Δηλαδή, τι φταίω εγώ, μου λες? Τι φταίω? Κι εγώ κλαίω, Γιάννη, κι εγώ. Αλλά θα το παλέψω. Πάλι δεν είναι εκεί? Τι θα γίνει, ρε Γιάννη, κάποια στιγμή πρέπει να της μιλήσω. Θα της μιλήσω εγώ, πες μου, εμένα. Να της πεις να μου τηλεφωνήσει, θέλω να μιλήσω με την ίδια. Γιατί, συμβαίνει κάτι? Συμβαίνει ότι τα κατάφερε. Η ανταπόκριση από το Ιράκ και η βόμβα που έσκασε την έχουν κάνει ηρωίδα. Τίτλοι, άρθρα. Και ήδη την έχουν ζητήσει από 3 εκπομπές για να μιλήσει. Οχ. Τι είπες? Όχι, τίποτα. Οχ, λέω, θα μας ζαλίσει τώρα. Ναι, αλλά το αξίζει, Λοιπόν, πες της να είναι έτοιμη για όλα όταν γυρίσει. Και ότι καλό είναι να πάει όπου τη ζητήσουν. Ο κόσμος θέλει να την ακούσει. Και αυτή θέλει να ακούσει. Τι λες? Όχι, τίποτα. Λέω, εντάξει, θα σ' ακούσει και θα πάει παντού. Μην ανησυχείς, θα της μιλήσω εγώ, εντάξει? Εντάξει. Γεια σου, Γιάννη, και να μου την προσέχεις, Εντάξει. Γεια χαρά. Ασπασία. Φωνάζω. Τι είναι? Έχουμε πρόβλημα. Τι είναι? Πρόβλημα. Γιατί, πρόβλημα γιατί? Ποιος ήταν στο τηλέφωνο? Η Έλσα, τι έγινε, τι θέλει? Θέλει να σου μιλήσει. Γιατί να με βρήσει? Να σου μιλήσει! Να μου μιλήσει? Ναι. Τι? Κάτσε να σου πω. Κάτσε, γιατί είναι σοβαρό. Λοιπόν. I had a great time tonight. Κι εγώ. Πρέπει να κάνουμε άλλο, αλλιώς. Εσύ να μιλάς αμερικάνικα και εγώ ελληνικά. Ναι, έτσι πρέπει. Although, αν και όταν ακούω εσένα να μιλάς ελληνικά, θέλω κι εγώ να μάθω να μιλάω καλά ελληνικά. Σε ευχαριστώ, είναι πολύ όμορφο αυτό που λες. Ναι, εσύ είσαι πολύ όμορφη. I wanna see you again. Tomorrow, oh, please say yes. Ναι, αλλά με έναν όρο. Whatever you say, whatever you ask. Να μιλάς ελληνικά. I'll try. Θα προσπαθώ. Θα προσπαθήσω. Whatever you like, honey. Επιτέλους, ευχαριστώ, Θεούλη μου. Αναγνωρίστηκε η προσφορά μου στο κοινό μου, στους συναδέλφους μου, παντού. Αποστόλους έφαγα, ο αγώνας τώρα δικαιώνεται. Που πήρε φορά, θα με πρίξει τώρα μέχρι να γυρίσουμε. Μαζί, Γιάννη, θα αρχίσουμε. Θα γυρίσουμε μια νέα σελίδα στη δημοσιογραφία. Γιάννη, μαζί θα φτιάξουμε σχολή. Εγώ θα πάω στο Χατζηνικολάου, θα πάω στο Πρετεντέρι, θα δώσω συνεντεύξεις για όλα αυτά που έχεις εδώ στη Βαγδάτη. Και στο Θέμα θα πάω. Να κάνω χαβαλέ, δεν με νοιάζει.
Πες στην Έλσα να μου κλείσει συνεντεύξεις και στο ραδιόφωνο. Ναι. Και μετά να τη πω να κλείσει και ένα παπά να σε διαβάσει. Όπω Γιάννη, δεν χαίρεσαι. Αναγνωρίζει την προσφορά μου μετά από τόσα χρόνια. Ρε παιδάκι μου, πώς θα πας σε όλους αυτούς, αφού δεν ακούς, δεν το καταλαβαίνεις. Τι! Αυτό ακριβώς, τι! Έτσι θα λες, θα σε ρωτάνε και θα λες τι! Άλλα θα σου λένε και άλλα θα απαντάς, ρε γαμώτο. Τι είναι, πονάς πουθενά. Δεν αντέχω, δεν αντέχω. Ρε Γιάννη, δεν χαίρεσαι. Αναγνωρίζετε τώρα η προσφορά μου μετά από τόσα χρόνια, αυτή τη στιγμή. Χαίρομαι, ρε πουλάκι μου, χαίρομαι, αλλά δεν μπορούν να γίνουν όλα αυτά που λες. Δεν το καταλαβαίνεις. Πρέπει να πεις ότι σε κουφί, θα γίνεις ρεζίλη. Γιάννη, 20 χρόνια περιμένω αυτή την αναγνώριση και δεν θα την αφήσω τώρα να πάει χαμένη. Ο Αποστόλου, αγάπη μου, καραδοκεί στο κανάλι να μου φάει τη θέση. Δεν θα τον αφήσω. Τώρα σε καταλαβαίνω, βέβαια. Αλλά... Δεν γίνεται, Γιάννη. Κουφί ξεκουφί. Δεν μπορώ να κάνω τώρα πίσω επειδή έσκασε μια βόμβα μέσα στα αυτή μου. Χρειασπασία. Γιάννη, σε παρακαλώ. Γιάννη, είμαι 38 χρονών και δεν έχω ξαναπεί ποτέ σε κανέναν άνθρωπο, σε παρακαλώ. Γιάννη, είμαστε τόσα χρόνια συνεργάτες. Είσαι δίπλα μου, στέκεσαι στο πλευρό μου πάντα. Αν πεις το ναι, έχουμε καθαρίσει, το καταλαβαίνεις. Σε παρακαλώ! Θα είναι δύσκολο. Μ' αρέσουν τα δύσκολα. Δύσκολο, δεν είπες? Τ' άκουσα. Θα γελάσει και ο κάθε πικραμένος αν το μάθουν. Κανείς δεν θα βγει χαμένος. Ωρε, τι γλέντια έχει να γίνει. Λοιπόν, Γιάννη, πες μου, σε παρακαλώ, θα με βοηθήσεις, ναι ή όχι? Θα σε βοηθήσω να πάει στο διάολο. Τι είπε τώρα, ναι, είπε όχι? Ε? Τι είπαμε? Γεια σου, όμορφη. Έτσι, μπράβο. Αύριο έρχεται η μαμά και άμα ακούσει αμερικάνικα θα σε φάει ζωντανό. Ο θείος μου έχει δίκιο για το μαμά σου. Είναι εντάξει τύπος. Απλά έχει πρόβλημα με τους Αμερικάνους. Θα τις αλλάξουμε. Θα τις αλλάξω. Οκ. Πάμε τώρα βόλτα. Μεταξύ μας έχει ένα πρόβλημα και με το θείο σου. This is the problem, honey. And that's you. I don't care for anything else. Κυρία Ιωάννη, καλώς ήρθατε. Πώς πέρασατε, τι έγινε? Κυρία Ιωάννη, μία δήλωση, οτιδήποτε. Βλέπωσαν τα κοράκια. Όλοι οι συνάδελφοι ήρθαν, κοίτα, κοίτα, όλοι. Λοιπόν, θα μιλήσω εγώ, ε? Φυσικά και θα τα πω, τι θα κολώσω, τι λες τώρα? Τώρα θα δεις. Κυρία Ιωάννη, πώς είστε? Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Καταρχήν εσάς και τον εδώ τον συνάδελφό μου, τον Γιάννη τον Ματζήρη. Περάσαμε πάρα πολύ δύσκολες στιγμές στη Βαγδάτη, θα σας τα πούμε. Δεν ήταν εύκολο, αλλά ευτυχώς το ξεπεράσαμε και ζήσαμε για να σας μεταφέρουμε αυτή την εμπειρία. Ήταν δύσκολα τα πράγματα. Έχει μια τάση για επίδειξη, ε? Πάντα είχε. Κυρία Ιωάννου, είναι αλήθεια ότι κινδύνεψε η ζωή σας? Ορίστε. Είδαμε όλους τους δέκτες μας να σκάει μια βόμβα κοντά σας και εσείς να πέφτετε κάτω. Τραυματιστήκατε, υπήρξε κάποιο πρόβλημα στην υγεία σας? Ναι, αυτό το έχω. Ακούστε με. Μερικά πράγματα εμείς οι δημοσιογράφοι τα κρατάμε για τον εαυτό μας. Αυτή είναι η δουλειά μας, άλλωστε. Γιατί το πιο σημαντικό πράγμα, παιδιά, για να είμαστε ειλικρινείς, είναι η ενημέρωση του πολίτη. Αυτό έχει σημασία. Όλα τα άλλα δεν έχουν σημασία. Μπράβο της. Δεν τη το χαράνε τόσο ταπεινή. Ούτε εγώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Ιωάννου, μια ερώτηση ακόμα. Να το σπαλώ. Θα μας μιλήσετε για αυτή σας την εμπειρία κάποια στιγμή? Πολύ ωραία ερώτηση ήταν αυτή και χαίρομαι που μου την κάνεις. Ναι, βεβαίως και στην TV και στο ραδιόφωνο και μπορεί να γίνουν και ντοκιμαντέρ όλα αυτά που ζήσαμε. Και αν βρεθεί καλός παραγωγός, και ταινία θα γίνει. Και χιούμορ, η ασπασία, ε! Τι λέει, ρε παιδί! Ρε, τι έχει το νερό στο Ιράκ και γύρισε άλλος άνθρωπος αυτή. Θα την ταρακούνησε η βόμβα. Μάλλον. Πάντως, χαίρομαι πάρα πολύ που είναι καλά. Κι εγώ χαίρομαι που βλέπω ότι συμπαθείς τα αλήθεια. Ξέρω ότι σου έχει κάνει λίγο δύσκολη τη ζωή από τότε που σε πήρα στο κανάλι. Δεν βαριάσαι, μωρέ. Εντάξει, είναι λίγο ανταγωνιστική. Τι να κάνουμε τώρα, αυτή είναι η ασπασία. Λοιπόν, πάω στο γραφείο μου. Καλώς την δεχτήκαμε, Έλσα. Γεια σας, καλή ξεκούραση. Γεια σας.
Αγαπούλα μου, μου λείψες. Έλα, Σπασία μου, καλώς όρισες. Τρελαθήκαμε από την αγωνία. Η καρδιά της μάνας ακούει μόνο το παιδί της. Σπασία μου. Α, πάνω μου! Αγόρι μου, και εσύ μου λείψες, πόσο μου λείψατε, βρε παιδιά. Να ακούσω λίγο τη φωνούλα σας, πόσο μου λείψατε. Ναι, αυτό κυρίως. Πώς είσαι, Σπασία μου? Δεν έχει σημασία, μωρέ, αρκεί που είμαστε όλοι καλά μαζί. Ναι, πάμε, πάμε, γιατί είναι συγκινημένη η Ασπασία. Συγκινημένη. Το συγκινήθηκε τότε που έκανε τη Μαργαρίτα και τώρα. Αλλάζει ο άνθρωπος πάνω μου. Μια βόμβα στο Ιράκ και έρχονται τα πάνω κάτω. Αχ, σπίτι μου, σπιτάκι μου, πόσο μου λείψες. Ο μπαμπάς έχει μαγειρέψει. Θέλεις να κάνεις ένα μπάνιο πριν φάμε? Ναι. Λέω πριν φάμε, θες να κάνεις ένα μπάνιο? Πού να πάμε, αγάπη μου, εδώ θα κάτσω εγώ τώρα, θα κάνω ένα μπάνιο, θα αράξω, έχω αύριο να πάω στο κανάλι. Βρε, Ασπασία, να φάμε, σου λέει το κορίτσι. Είναι ακόμα ζαλισμένη από το ταξίδι. Να φάμε, ναι, να παραγγείλουμε κάτι. Αφού σου είπα ότι έχει μαγειρέψει ο μπαμπάς. Δεν είναι καλά η Ασπασία. Όχι, καλά είναι. Απλώς είναι από το μετατραυματικό σοκ, κατάλαβες. Σαν από αντίδραση δηλαδή. Κατεβάζει ρολά και δεν σας δίνει σημασία. Να την πάμε σε κανένα γιατρό. Μην ανησυχείς, το φροντίζω εγώ. Δεν μου άρεσε αυτός ο γιατρός που με έφερες. Μα τώρα Ιωάννης Κουφός, τώρα είναι γιατρός αυτός που με έφερες. Να πάμε αλλού. Μια χαρά είναι ο γιατρός. Και σ' όλο να πας, τα ίδια σου πει. Τζάμπα σπουδάζουν οι γιατροί. Δε, την τύφλα τους δεν ξέρουν. Γαμώ το δέξτο ρε πουλάκι μου να πάμε στη ζευγή της Παναγίας. Δεν αντέχω άλλο. Αύριο πρέπει να πας στο κανάλι. Τι? Αύριο λέω πρέπει να πας στο κανάλι. Σήμερα καλά σε κάλυψα στην Έλσα, αλλά αύριο πρέπει να πας. Δεν σ' ακούω! Γαμώ το κουφάλογο που έπλεξα. Σε παρακαλώ να σου πω, αύριο θέλω να έρθεις μαζί μου στο γραφείο να με καλύπτεις στην Έλσα και σε όλους τους άλλους. Τι θα κάνω εγώ? Το είπαμε, σημειωματάκια, παντομήμα, εντάξει. Μα είναι και γιατρός αυτός που με έφερε, τον λένε Κουφό. Από σένα πάντως καλύτερα άκουγε. Άι μωρέ, προχώρα. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο ανησύχησα. Δεν έπρεπε να σε αφήσω να πας. Ακόμα και τα τρελά νούμερα που έφερε η ανταπόκρισή σου δεν μπόρεσαν τα χαρώ από την αγωνία μου. Ναι. Λοιπόν, είσαι έτοιμη να ξεκινήσουμε τις συνεντεύξεις ή θες να το αναβάλουμε? Να σου πω, κοίτα, όπως εγώ το βλέπω έτσι. Άκου, ξέρω τι θέλεις να ξεκουραστείς. Αλλά τώρα είναι φρέσκο το θέμα. Μετά, άμα κοπάσει, σου δίνω και άδεια, άμα θες. Την αξίζεις έτσι κι αλλιώς. Ναι. Τι λες? Α, με συγχωρείτε δύο λεπτά. Ναι. Ναι, βέβαια. Θα τα περιμένω μέχρι το μεσημέρι. Ωραία. Και δεν το λες το σύνορα, τις θέλω τις συνεντεύξεις. Ναι. Τώρα, περίμενε. Τώρα. Τι είναι? Κοίταξε, αυτά που έλεγες που τα συνειδητοποίησα τώρα. Τις θέλω τις συνεντεύξεις. Νομίζω το κοινό αδειμονεί να με δει. Είσαι σίγουρη? Πριν από λίγο δεν νομίζω ότι ενθουσιάστηκες με την ιδέα. Ναι, τις θέλω. Ό,τι πεις. Θα το κανονίσω μες τη βδομάδα. Αυτά από μένα. Για το καλώς όρισες. Ευχαριστώ πολύ, Τάσο. Ευχαριστώ. Ξέρω ότι πέρασες δύσκολες στιγμές και χαίρομαι πολύ που είσαι πάλι κοντά μας. Και ειλικρινά, Ασπασία, τα θερμά μου συγχαρητήρια για την εξαιρετική δουλειά που έκανες. Πολύ ωραία λουλούδια, μπράβο, μ' αρέσει. Δεν είναι τίποτα, δεν πειράζει. Λοιπόν, έχεις λίγο χρόνο να μου διηγηθείς τις περιπέτειές σου στο Ιράκ? Ναι. Μήπως είδες το Γιάννη πουθενά? Το Γιάννη στο κηλικείο έπινε καφέ. Το θες κάτι? Άμα θες μπορώ εγώ να σε βοηθήσω. Κοίτα, Τάσο, εγώ τώρα έχω πάρα πολύ δουλειά. Δηλαδή πνίγομαι, δεν μπορώ να ασχοληθώ, κατάλαβες? Εντάξει. Καταλαβαίνω, αλλά. Ναι. Έλεγα να τα πούμε λίγο. Ξέρεις, Ασπασία, όταν σε είδα να πέφτεις κάτω από τη βόμβα, σχεδόν πανικοβλήθηκα. Μέχρι να μάθω ότι είσαι καλά, πέρασα μια αγωνία. Και μόνο με την ιδέα ότι θα μπορούσες να έχεις πάθει κάτι, τρελάθηκα, ρε παιδί μου. Πού σε ρε Γιάννη και δεν ακούω τι λέει, πω. Ωραία, βέβαια. Αυτό είναι λίγο περίεργο, έτσι. Ναι. Αν σκεφτείς ότι εσύ και εγώ δεν έχουμε και την καλύτερη σχέση. Σωστό αυτό που λες. Αυτό όμως μπορεί να αλλάξει. Άμα σου πω ότι και αυτό σωστό μου φαίνεται, που πες.
Μπράβο, ρε Ασπασία. Μπράβο. Χαίρομαι πολύ που το βλέπεις έτσι. Αυτό ήταν το πιο σωστό απ' όλα. Πολύ το τελευταίο. Χαίρομαι. Πάρα πολύ χαίρομαι. Ωραία. Λοιπόν, δεν μου λες, τι θα έλεγες να βγούμε απόψε το βράδυ για φαγητό? Αυτό που πες τώρα δεν το πιες. Λέω, ρε παιδάκι μου, λέω, απόψε το βράδυ να βγούμε. Τι λέω, μωρέ, πω, το ξέχασα. Απόψε το βράδυ έχεις τη συνέντευξη στο ΜΕΚ, έτσι δεν είναι? Τέλος πάντων, αύριο το βράδυ. Εγώ τώρα, ό,τι και να σου πω, ψέματα. Θα πω και δεν θέλω να πω ψέματα. Κατάλαβες? Άστο, έχουμε δουλειές. Εντάξει, Ασπασία, καταλαβαίνω. Το πρόγραμμά σου θα είναι βαρύ για λίγες μέρες. Αλλά μόλις ξελασκάρεις, θα το κανονίσουμε, εντάξει? Ναι. Πάντως, σήμερα κάναμε ένα πάρα πολύ μεγάλο βήμα, Πρώτη φορά, ρε παιδάκι μου, μου μίλησες τόσο ήρεμα. Ναι, ναι, ναι. Πώς ρε Γιάννη και... Τι? Πού είσαι? Τα λέτε, τα λέτε. Να, τα λέγαμε εδώ έτσι με την πολεμική μας ανταποκρίτρια. Λοιπόν, εγώ φεύγω. Και η Ασπασία, όπως είπαμε, να το κανονίσουμε να βγούμε για φαγητό. Γεια! Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, παιδί μου, τι λέει, τρελάθηκε. Πού είσαι, μωρέ, και δεν κατάλαβε να μια ώρα τι μου έλεγε. Πού ήσουνα? Έτσι εξηγείται, περίμενε. Πού ήσουνα? Τι μου έλεγε? Άκουγες, πήρε τα πίσω. Ναι, 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 περίμενε, τι... θα σου πω τώρα τι γκάφα έκανε. Α! Εγώ? Ποιος εγώ? Είπα εγώ ότι θα βγούμε για φαΐ. Ναι, πότε? Είπα εγώ! Ναι! Παιδί μου, αυτός χαμογέλαγε συνέχεια. Ήρθε και έκατσε και εδώ πάνω. Λέω κάτι ευχάριστο. Λέει ναι, έλεγα. Τι να πω? Όχι, ρε Ασπασία, στον Αποστόλου ειδικά θα λες πάντα όχι, το κατάλαβες? Ο άνθρωπος είναι γάτα. Τι? Σε αυτόν λέω, θα λες πάντα όχι. Όχι, σε αυτόν. Ναι. Τον Αποστόλου, εγώ θα λέω όχι. Πάντα. Όχι, σαν του μεταξά. Τόσο. Λοιπόν. Πού ήσουν, ρε παιδί μου, τόση ώρα και εγώ. Υπέφερα εγώ με αυτό να είναι. Άλλη φορά μη μιλάς αν δεν είμαι εγώ εδώ. Λοιπόν, άκου. Τι είναι αυτά? Αυτές, ναι, είναι οι ερωτήσεις για τη συνέντευξη σήμερα στο Μέγκα. Πού? Στο Μέγκα συνέντευξη. Ε, σήμερα. Κατάλαβες? Σήμερα. Ναι. Ναι. Okay. Θα τις μάθεις απ' έξω, θα τις μάθεις. Για να μην γίνεις ρεζίλη. Καλά. Κατάλαβες? Τι να καταλάβει, αγόρι μου, με το κουφάλογο που μπλέξες. Πείσμα όμως που το έχει για κουφή γυναίκα, Και καλά, εδώ στη δουλειά θα τα βολέψει. Θα την πληρώσει λίγο αυτός ο μαύρος, θα τα καταφέρουνε. Με το άλλο το θέμα τι θα κάνει? Ποιο άλλο θέμα? Δεν ξέρετε? Ελάτε. Ελάτε μαζί μου. Ελάτε να δείτε την κόρη της που είναι τρελά ερωτευμένη με τον Τόνι, ο οποίος είναι όχι μόνο μισός Αμερικάνος, αλλά και ανιψιός του Αποστόλου. Μπράβο στο θείο σου. Ξέρω ότι θα του ήταν πολύ δύσκολο να ζητήσει από τη μαμά μου να βγουν. Don't say that. He likes her and he wanna help us. Θα της το πω σήμερα. Άστο βρε Μαργαρίτα μου, δεν τα αφήνεις καλύτερα για αύριο. Έλα, καλέ, φτάνει. Θα έρθεις να με πάρεις το απόγευμα το σπίτι και θα γνωριστείτε κιόλας. Okay. Τι okay, καλό μου παιδί. Άμα σε δει η Ασπασία, ζωντανό θα σε φάει. Νομίζω ότι ξέχασε ότι την κούφαναν οι Αμερικάνοι. Μίλησε, θα με συμπαθήσει. Θα σε ξεχέσει. Γι' αυτό σας λένε Αμερικανάκια. Να σου πω την αλήθεια, τη φοβάμαι λίγο αυτή τη συνάντηση, αλλά δεν μπορώ να της το κρυβάλλω. Ενώ η Ελληνίδα, μόλις τον γνωρίσει η Ασπασία, δεν σας λέω τι θα γίνει. Δεν σας λέω. Μαμά. Μαμά, σου μιλάω. Τι διαβάζεις και σε έχει απορροφήσει τόσο που δεν μ' ακούς? Τι είναι, παιδί μου, γιατί σμπρώχνεις τώρα? Θέλω να σου πω ότι θα βγω. Μπράβο σου. Ναι, ναι, αλλά θέλω να σου πω και με ποιον θα βγω. Άσε επιτέλους αυτό το βιβλίο. Τι είναι, παιδί μου, τι έπαθες τώρα? Θέλω να σου μιλήσω. Θες κάτι να πούμε? Ναι. Όταν έλειπες στο Ιράκ, εγώ γνώρισα ένα παιδί και είναι τόσο κούκλος όσο δεν μπορείς να φανταστείς. Εγώ λέω μπράβο πάντως. Αλήθεια, μπράβο. Ναι, εντάξει, μην με κοροϊδεύεις τώρα, γιατί άμα το γνωρίσεις κι εσύ θα δεις ότι δεν υπερβάλλω. Είναι όμορφος, γλυκός, τρυφερός, ευγενικός, έχει χιούμορ. Είναι τέλειος και ανιψιός του Αποστόλου και μισός Αμερικάνος. Ξέρεις τι ωραία είναι τα μαλάκια σου που έχεις κάνει αυτά εδώ τα κοτσάκια. Τι ξέρεις τι όμορφα. Μαμά, άκουσες τι είπα? Τι? Μαμά, άκουσες ότι είναι Αμερικάνος και δεν έχεις να πεις τίποτα? Μαμά, μαμά, τι έχεις πάθει? Αρχίζω και ανησυχώ. Εγώ περίμενα να αρχίσεις να ουδλιάζεις και εσύ είσαι ηρεμή. Λοιπόν, ήρθε. Σε παρακαλώ να είσαι ευγενική, εντάξει?
όμως να μιλήσω στη Μαργαρίτα. Κάτι, κάποια ανησυχία έχει. Να τη βοηθήσω, αλλά πώς να τη βοηθήσω τώρα μες στην κουφαμάρα μου, τι να κάνω. Μαμά, θέλω να σου γνωρίσω τον Τόνι. Α, βρε, για γκόμενο δουλειά μου μίλαγες, βρε, αγάπη μου, μπράβο. Η Μαργαρίτα μου μίλησε με τα καλύτερα λόγια για σας, μάλλον. Χαίρομαι πολύ. Μπράβο, ωραίο κομμάτι χτύπησες, μπράβο, αγάπη μου. Ποιο είναι το όνομά του παιδιού? Τόνι. Τόνι. Αντώνη τον λένε, Αντώνη. Ωραίο όνομα είναι. Εντάξει, μαμά, και τόσο που ήσουν ήρεμη, καλό ήταν. Χαίρομαι πολύ που σας γνωρίζω. Θείος μου λέει τα καλύτερα λόγια για σας. Γεια σας. Πού θα πάτε? To see a movie. Τόνι, θέλει να πει να δούμε ταινία. Ταινία θέλει να πει, να δούμε μια ταινία. Πορεία, θα πάτε πορεία. Μπράβο που πάτε πορεία. Κανένας δεν το κάνει στην ηλικία του. Καλό παιδί είναι αυτό. Μαμά, προτιμώ να βάλεις τις φωνές παρά να αρχίσεις τις ειρωνίες, εντάξει. Το ήξερα ότι θα σε πείραζε που είναι Αμερικανός. Τι είναι? Αμερικανός. Πατρινός. Παιδί μου, είσαι πατρινός. Είχα ένα συμφοιτητή πατρινό. Είστε λίγο λαμόγια, αλλά καλά παιδιά. Μαμά, φτάνει. Δεν σου φταίει σε τίποτα, Τόνι. Και στο κάτω-κάτω σταμάτα να κοροϊδεύεις. Εντάξει, το ξέρω ότι σε ενοχλεί, αλλά τι να κάνουμε. Λοιπόν, θα βγω μαζί του και κάποια στιγμή πρέπει να συζητήσουμε σοβαρά εγώ και εσύ. Εντάξει, χωρίς ειρωνίες. Το δαχτυλάκι αυτό γιατί μου το κουνάς εμένα? Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Εντάξει, ναι. Πάμε, Τόνι. Γεια σας. Σε καλό της βγήκε η κουφαμάρα της κουφίτσας. Χαμπάρι δεν πήρε για τον Τόνι. Γιατί ήταν τόσο ανήσυχη η Μαργαρίτα? Εγώ εντάξει και μπράβο της είπα. Γιατί μου κούναγε το δάχτυλο? Δεν ξέρω, μήπως από τον έρωτα έχει τσιτώσει το παιδί. Πάντως ωραίο γκόμενο βρήκε. Ναι, να τον χαίρεσαι. Εσύ να δεις πως θα τσιτώσεις μόλις μάθεις ποιος είναι ο ωραίος ο γκόμενος. Γιατί τώρα καλά τη γλίτωσες και εσύ και τα καημένα τα παιδιά. Μετά θέλω να σε δω. Για να σε δω. Βρισκόμαστε σε μια περιοχή πολύ επικίνδυνη, φίλε μου Κώστα. Και για να μπορέσω να καλύψω αυτή όλη τη φρίκη των βομβαρδισμών που θέλω να τη δει ο κόσμος και να κατανοήσει γιατί ακριβώς συμβαίνει, πλησιάσαμε πάρα πολύ στο επίκεντρο των γεγονότων. Εκεί πέρα πέφτανε πάρα πολλές βόμβες και δυστυχώς έσκασε μια βόμβα δίπλα μας, όπου κινδύνεψε η ζωή και η δική μου και του συνεργάτη μου, του Γιάννη του Ματζήρη. Hey. Καλώς τον. Έλα, την πεθερά σου βλέπω. Ω, Μάγκης μαμ. Τι έγινε? Τη γνώρισες? Όχι, αν είναι αυστηνό. Ναι, πώς σου φάνηκε? Και μην άλλη είναι καλά, κόρη μου. Καλή, οκ. Okay. Καλή Ασπασία. Δεν σε έβρισε, δεν σε πήρε με τις πέτρες. Not exactly, but you guys how can I say, she make fun of me. Αχ, ξέρω. Ηρωνίες και μειχτές. Έτσι είναι Ασπασία, τσακίζει κόκαλα. Δεν είναι κακιά όμως. Και τώρα με το Ιράκ έχει ηρεμήσει κάπως. Μην ανησυχείς. Θα της μιλήσω εγώ για σένα. Δεν ανησυχώ, αλλά. Δεν θέλω Μαργαρίτα στην αγοριέτη. Δεν στην αγοριέτη, αγόρι μου. Μην ανησυχείς. Γιατί οι Αμερικάνοι λειτουργούν σαν να είναι οι φίλοι στο χωράφι του πατέρα τους. Και δεν μας βομβαρδίζουν μόνο με τις βόμβες τους. Μας βομβαρδίζουν με τις ταινίες τους, με τα ρούχα τους, με την αισθητική τους. Και αυτό είναι πολύ πιο επικίνδυνο και ύπουλο από τις βόμβες τους. Και να δούμε πού θα φτάσει αυτό, κυρίες και κύριοι. She really hates Americans. Τους μισεί τους Αμερικάνους. Τι να κάνουμε. Ήταν μόδα στη γενιά της και της έμεινε. Καταλαβαίνω να μη συμπαθεί ο πρόεδρο, αλλά. With me, γιατί έχει πρόβλημα. Γιατί, αγόρι μου. Μαζί με τα ξερά καίγονται και τα χλωρά. Χλωρά. Άστο ρε, Τόνι, άστο. 100 χρόνια να μείνει στην Ελλάδα, δεν πρόκειται να μάθει ελληνικά. Κάνε με explain. Να σου εξηγήσω. Η Ασπασία δεν πρόκειται να σε συμπαθήσει για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί είσαι Αμερικάνος. Και δεύτερον, γιατί είσαι ανεψιός μου. Why she doesn't like you? Why? Τρέχα γύρευε. Ψάχνεις τώρα να βρεις άκρη με την Ασπασία. Τέλος πάντων, μην ανησυχείς. Είπαμε, θα της μιλήσω εγώ για σένα. Αλλά αφού δεν σε συμπαθεί, γιατί να σε ακούσει? Και ποιος είπε ότι θα με ακούσει? Μια προσπάθεια θα κάνω κι αυτή, αν προλάβω. Διότι με το που θα πω καλημέρα, μπορεί και να με διαβροστήρει. Ασπασία, αυτή δεν την ξέρεις? Όχι, δεν μετανιώνω καθόλου για όσα έζησα στο Ιράκ. Μετά το παιδί μου, η δουλειά μου είναι ό,τι πιο πολύτιμο έχω στη ζωή μου. Η δημοσιογραφία για μένα, η καλή δημοσιογραφία, είναι αυτό που πιστεύω ότι πρέπει να υπηρετήσω πιστά και για πάντα. Το Μέγκα παρουσιάζει την Ελένη Τσαλιγοπούλου ζωντανά στα μουσικά βραβεία Αρίων.